Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, για να κάνετε τις ασκήσεις που χρειάζονται σε, πρέπει να συνδεθείτε στο πλοιάδες. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τώρα. Απλά ο Ζαφόρα χρησιμοποιεί ένα άλλο μεταλογιστή, όπως λέει και στο εργαστηριακό πλοιάδιο. Οπότε καλό είναι για να συμπίπτουν και οι οδηγίες μου να συνδεθείτε. Για να κάνετε σύνδεση στο πλοιάδες, μπορείτε μόλις τις έλθετε στο Ζαφόρ να κάνετε SSA πλοιάδες. Χρειάζεται να ξέρετε τα στοιχεία σας. Και το πλοιάδες είναι ένα μηχάνημα βασισμένο σε πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, μας λέει να μεταφέρουμε το παράδειγμα μέσω ενός επεξεργαστή στο Linux. Θα αντιγράψω είναι από το PDF. Εγώ χρησιμοποιώ το όπως ένα χαρακτήρα. Έχει κάποιο παράμετρο στο όνομα του αρχείου. Θα το ονομάσω σαν αλφα-μη.σε. Και θα το κάνω εκπόληση. Για να κάνουμε μεταγλώττιση το αρχείο C, θα χρησιμοποιήσουμε το compiler DCC. Πρώτη παράμετρος του compiler, δηλαδή όταν δεν βάλουμε κάποιον άλλον διακόπτη μπροστά, είναι το όνομα του πηγαίου αρχείου. Η περίπτωσή μας είναι αλφα-μη.σι. Η δεύτερη παράμετρος ορίζεται σαν output, παύλα όμικρον. Εξαρτηθείτε από το όνομα του εκτελέσιμου που θέλετε να δώσετε στο αρχείο. Εγώ θα το ονομάσω αλφα-μη. Λοιπόν, εδώ μας βγάζει κάποια errors, είναι αναμενόμενο από την εκφώνηση. Μας λέει να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρι να ολοκληρωθεί το compiling επιτυχία. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση λέει ότι η 12 λείπει ένα τα διπλά εισαγωγικά το αλφαβητικό. Όντως, ανοίγουμε τον πηγαίο 12. Τα εισαγωγικά. Και ξαναδοκιμάζουμε να κάνουμε. Εδώ μας λέει ότι στη σειρά 6 ότι η διαμόρφωση που έχουμε δώσει κατά την κλίση της εντολής δεν έχει παραμέτρους. Πράγματι, όπως ξέρουμε, η printf δέχεται πάντα 2 παραμέτρους. Στην πρώτη περίπτωση είναι το μήνυμα ή η διαμόρφωση που θέλουμε και στην δεύτερη περίπτωση είναι η μεταβλητή η οποία θέλουμε να εκτεθεί. Οπότε, ανοίγουμε το αρχείο, το πηγαίο κώδικα. Πάμε στην έκτη σειρά, στο printf. Εάν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο σε μια συγκεκριμένη σειρά με τον άνω, μπορείτε ανάμεσα, πριν δηλαδή ορίσετε το αρχείο, να βάλετε συν και τη σειρά που θέλετε να πάει απευθείας. Για παράδειγμα, θα βάλω εγώ συν 6 και βλέπουμε ότι ο κέρσορας είναι στην πρώτη, στην έκτη σειρά. Οπότε, αλλάζοντας την printf, θέτουμε ένα
αλφαρμητικό για εκτύπωση και κόμμα για να βάλουμε ως παράμετρο τη μεταβλητή που θέλουμε να εκτυπωθεί. Αποθηκεύουμε. Κάνουμε κανά μεταβλώτηση. Βλέπουμε ότι αυτή τη φορά γίνεται επιτυχώς μεταβλώτηση. Συνέχεια μας λέει να το εκτελέσουμε με τελεία plus αλφα μη. Βλέπουμε ότι ως έξοδο έχει την εκτύπωση από τη main, την εκτύπωση από τη συνάρτηση και το goodbye από τη main. Λοιπόν, στη συνέχεια, στο α4 μας λέει να δώσουμε την παράμετρο Pavla G. Για να το παράμετρο Pavla G στην ουσία προσθέτει κάποιες πληροφορίες στο εκτελέσιμο για να είναι πιο εύκολη αργότερα η αποσφαλμάτωσή του. Το GCC παρέχει γενικά τα GNP, τα tools παρέχουν το GCDB που είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει, όπως θα δούμε και παρακάτω, να κάνουμε αποσαρμάτωση ενός εκτελέσμου. Στην παράμετρο Pavla G προσέχουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες κατά την αποσαρμάτωση. Για να βάλουμε αυτή την παράμετρο, αρκεί να κάνουμε ξανά compile και να βάλουμε σε κάποιο ενδιάμεσα κάπου Pavla G να βάλουμε και το Pavla Alpha Me. Δεν έχουμε κάποια απάντηση, είναι επιτυχώς η μεταγλώτηση. Μας λέει να δούμε το μέγεθος του αρχείου. Θα προχωρήσω. Στο α5 μας λέει ποιες παραμέτρους έχετε το GCC για optimization. Αν είναι manual, το manual κύκλος manual και παράδειγμα GCC. Μας βγάζει την περιγραφή πώς εκαλείται το GCC και τι παραμέτρους παίρνει κτλ. Μπορούμε να δούμε, εδώ είναι αυτή την έχει και πιο κάτω. Για να σας λέω ότι οι παράμετροι για τις οποίες είναι Pavla Omicron 1, Pavla Omicron 2, Pavla Omicron 3 και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όπως Pavla Omicron κλπ. Θα βγω λοιπόν από εδώ. Λοιπόν, πιο κάτω σας λέει να κάνετε compile το πρόγραμμα με κάθε μία από τις παραμέτρους ξεχωριστά και να συμπληρώσετε το μέγεθος που προκύπτει. Θα υπάρχει μια διαφοροποίηση με κάποια διάφορα παράμετρα να έχει και διαφορετικό μέγεθος στο εκτελέσμα. Λοιπόν, θα τα αφήσω αυτά για το τέλος της ερωτήσης. Να πάμε λίγο να δούμε τα προγράμματα. Πάμε λίγο στο SEA. Το SEA μας λέει να κατασκευάσουμε ένα make file, ένα project δικό μας, που αποτελείται από 5 τουλάχιστον αρχαία SEA και ένα τουλάχιστον αρχείο header. Τα αρχεία πρέπει να μπορούμε να τα βρούμε στο διαδίκτυο. Εμείς θα κάνουμε και αρχεία δικά μας, καθώς είναι αρκετά εύκολο. Μπορούμε απλά να διαχωρίσουμε κάθε κλίση σε συνάρτηση σε ένα ξεχωριστό αρχείο σε. Στη συνέχεια θα δούμε πώς με την χρήση του makefile μπορούμε με μία εντολή να κάνουμε σύνδεση όλα αυτά τα αρχεία. Οπότε, έχουμε και το αλφα μη έτοιμο. Θα κάνω αυτό το παράδειγμα στο ήδη έτοιμο κώδικα που έχουμε. Λοιπόν, όταν θέλουμε να χωρίσουμε λοιπόν τον κώδικά μας σε περισσότερα αρχεία, παράδειγμα θα βάλω ακόμα μία συνάρτηση, την οποία θα την ονομάσω
sub2 σε ένα ξεχωριστό αρχείο .sh. Οπότε δημιουργώ το αρχείο sub2.se, κάνω το include stdio.h και κάνω μια συνάρτηση η οποία θα περιέχει μέσα τη συνάρτηση sub2 η οποία θα κάνει print f το μέσα. Λοιπόν, αυτό το αρχείο δεν χρειάζεται κάτι άλλο, καθώς δεν μπορεί να τρέξει από μόνο του. Θα το συμπεριλάβουμε όμως στην, στην εκτέλεση, στο πρόγραμμα το alphamin.se. Οπότε, για να γίνει αυτός ο συνδυασμός αυτών των δύο αρχείων, θα πρέπει να κάνουμε το alphami.se και sub2.se να βγάλουμε ένα object file το οποίο περιέχει κώδικα και από τα δύο. Λοιπόν, θα το ονομάσω alphami. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μία συνάρτηση από το ένα αρχείο, πρέπει να καλέσουμε, για παράδειγμα, sub2 συνάρτηση, να βάλουμε το ίδιο μήνυμα. Τότε βλέπουμε ότι όντως, κατά την εκτέλεση, εκτυπώνεται μία φορά από τη συνάρτηση sub2 και δεύτερη φορά από τη sub2. Αντιστοίχως, εάν θέλετε να έχετε 5 source files, 5 αρχεία, μπορείτε να δημιουργήσετε τη sub3, sub4 κτλ. Είναι ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική. Για να κάνουμε τώρα το make file για αυτά τα αρχεία, αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε αρχείο makefile. Ως πρώτη σειρά, καλό θα ήταν να ορίσουμε τον compiler, τον μεταλλητή, τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Θα το ονομάσω SE, καθώς αυτή είναι η ονομασία του makefile. Και εδώ ορίζουμε τον compiler, θα βάλω τον GCC. Αυτή εδώ είναι λοιπόν μια μεταβλητή που υπάρχει στο makefile, η οποία αποθηκεύει την ονομασία του compiler στην μεταβλητή CC. Οπότε, όταν κάνουμε λοιπόν make ή make all, η make στην ουσία τρέχει την πρώτη, το πρώτο target που υπάρχει στο makefile, οπότε καλό θα ήταν να βάζετε ως πρώτο target το all. Τα targets ορίζονται ως μια σειρά χαρακτήρων, παράδειγμα all, άνω κάτω τελεία και στη συνέχεια τα υπόλοιπα targets που πρέπει να ακολουθήσει το makefile για να έχουμε την εκτέλεση του all. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς θα βάλουμε άλλα δύο targets. Το ένα θα είναι το alphami.object, το οποίο ουσιαστικά θα κάνει μεταγλώτηση το alphami.ser. Η μεταγλώτηση αυτή θα οριστεί από κάτω. Θα πρέπει να βάλουμε έναν χαρακτήρα tab ή δύο, όπως λέει νομίζω, στο φυλάδιο. Οπότε, καλύτερα να βάλουμε δύο φορές το χαρακτήρα tab για να χρησιμοποιήσουμε το compiler μεταβλητή, δηλαδή θα το βάλουμε μέσα σε δολάριο και παρενθέσεις.
θα βάλω δηλαδή κατά την εκτέλεση αυτή εδώ με το GCC με την παράμετρο Pavla σε δηλώνουμε ότι θέλουμε να κάνει μόνο σύνθεση το κώδικά μας και όχι και ένωση, link. Αυτό το κάνουμε διότι εάν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο χρειάζεται άλλα 10 object files, δηλαδή χρησιμοποιούμε κλήσεις από συναρτήσεις που βρίσκονται σε πολλά αρχεία, τότε δεν μπορεί να γίνει με τη μία σύνθεση. Θα πρέπει να κάνουμε το καθένα ξεχωριστά και στο τελεχοντένο. Οπότε, εδώ θα βάλω μόνο το αλφαμίν.σερ. Αντιστοίχως, θα βάλω και για το sub2.omicron, το sub2.cr2, δύο φορές το tab, το λάριο, σερ, παύλα σερ και sub2.cr. Στη συνέχεια, εσείς μπορείτε να βάλετε και για τα υπόλοιπα αρχεία, νομίζω είναι τρία αρχεία ακόμα, καθώς ζητάει πέντε. Οπότε, το all θα πρέπει για να γίνει η σύνθεση να έχουμε τα object files, δηλαδή το κώδικο που παράγεται από αλφαμι.omicron και το sub2.omicron. Δηλαδή, θα πρέπει εσείς να ορίσετε όσα πηγαία αρχεία έχετε, όσα object files εδώ στη σειρά. Και για να γίνει σύνθεση, πατάμε δύο φορές tab. Αυτή είναι η τελική μεταγλώτηση που γίνεται από το compiler. Και βάζουμε απλά στη σειρά πάλι τα object files, αλφαμι.omicron, sub2.omicron και την παράμετρο output, η οποία θα βγάλει το εκτελέσιμο αρχείο μας, το αλφαμι. Είναι η βασική δομή ενός makefile. Ωστόσο, μπορούμε να τοποθετήσουμε και ένα ακόμα target, το οποίο δεν είναι αρχείο. Είναι το target το οποίο αναλαμβάνει να καθαρίσει το φάκελό μας από τα μεταγλωτισμένα αυτά αρχεία. Συνήθως ονομάζεται clean. Κάνω clean. Κάνω τελεία. Και με δύο tab μπορούμε να βάλουμε και το less Linux, δηλαδή παράδειγμα θα καλέσω την RM, μπορείτε να βάλετε και Pavla F αν θέλετε, εγώ δεν θα βάλω, αλφαμι.omicron και RM και το tab2.omicron, αλλά έχουμε και το εκτελέσιμο, το οποίο θα το κάνουμε και αυτό remove. Δηλαδή, στην ουσία, κατά τη μεταγλώτηση δημιουργούνται τρία αρχεία, δύο είναι object files και ένα είναι το τελικό εκτελέσιμο. Αποτυχεύω αυτό το make file και όταν είμαστε σε ένα φάκελο, κάνουμε λες, δούμε το make file, αυτό το αρχείο, σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα make. Οπότε, εμείς μπορούμε να καλέσουμε make all ή απλά make, καθώς το all είναι το πρώτο target. Εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να διαχωρίσει το πρόγραμμα εάν έχει γίνει ήδη μία μεταγλώτηση πιο πριν, δηλαδή κατά τη δεύτερη φορά βλέπετε ότι δεν ξανακάνει σύνθεση, μεταγλώτηση τα αρχεία που έκανε την πρώτη. Οπότε, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε και την clean. Ανάμεσα δηλαδή σε διαδικές εκτελέσεις μπορούμε να κάνουμε make clean και βλέπουμε ότι εκτελείται μία προς μία η εντολή. Φεύγουν τα περιττά εκτελέσματα. Κάνω άλλη μία, make. Βλέπουμε με ls που δημιουργείται το εκτελέσιμο, το πρώτο object file και το δεύτερο. Και μπορούμε να τρέξουμε εάν για παράδειγμα
θέλετε να τοποθετήσετε ίσως κάποιο μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις εντολές όπως echo. Παράδειγμα, γράφω εδώ. Οπότε βλέπουμε ότι δουλεύουν και αυτές. Ωστόσο, για να μην φαίνονται κατά την εκτέλεσή τους, μπορείτε να τις αποσιωπήσετε με το παπάκι. Εδώ είναι ένα σπάθμα το οποίο προκύπτει όταν κάνουμε δύο φορές clean και δεν υπάρχει το αρχείο. Αυτό το σφάλμα μπορεί να λυθεί με τη χρήση του Pavla F, το οποίο δεν κάνει έλεγχο και απλά διαγράφει για δίκτυα. Οπότε βλέπουμε ότι τώρα εκτυπώνεται το μήνυμα χωρίς να έχουμε έξω το εντολόν και χωρίς να παίζει ρόλο αν υπάρχει το αρχείο ή όχι. Λοιπόν, με την ίδια λογική, λοιπόν, εσείς μπορείτε να βάλετε και παραπάνω object files. Θα σας δείξω και έναν τρόπο να κάνετε object files, να κάνετε πολλά αρχεία χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνετε όλα αυτά, δηλαδή όπως θα δούμε πιο κάτω, στο C2 είναι screenshot, οπότε πρέπει να κάνουμε και τα προηγούμενα. Κάπου θα δει ότι χρειάζεται να κάνετε και compile ανάλογα με το optimization level. Σε όλο λεπτό να το βρω. Για παράδειγμα, στην α35, ερώτηση μου να βρείτε εδώ, α35, σας λέει στο makefile να βάλετε και ένα target, το οποίο θα, μια ετικέτα δηλαδή, η οποία θα ονομάζεται all optimized και θα χρησιμοποιεί την παράμετρο βελτιστοποίησης 1. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ακόμα target. Μπορούμε να το ονομάσουμε Optimize. Όλοι έχει Optimize. All optimized 1.
Λοιπόν, εδώ μπορούμε να κάνουμε το εξής, να βάλουμε ξανά τα πηγαία αρχεία μας, δηλαδή τα target για να παραχθούν τα object, .omicron, και να χρησιμοποιήσουμε ξανά το compiler με ίδιες παραμέτρους. Αλλά αυτή τη φορά να τοποθετήσουμε και το optimization level. Παράδειγμα, μας λέει το 1. Οπότε, καλώντας λοιπόν make all optimize, βλέπουμε ότι κάνει χρήση παραμέτρου όμικρον 1. Αυτό βέβαια ίσως να χρειαστεί να το κάνετε και στα επιμέρους αρχεία, καθώς δεν παίζει μεγάλο ρόλο η παράμετρο αυτή εδώ. Ίσως χρειαστεί δηλαδή να το κάνετε και κατά την κλίση της CC που βρίσκεται πιο κάτω. Οπότε το standard που χρησιμοποιείτε είναι να δίνει μια μεταβλητή όπως η CSE, που ονομάζεται σε flags. Αντίστοιχα, εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποιες παραμέτρους. Για παράδειγμα, στην πιο πάνω ερώτηση μας λέει να τοποθετηθεί παράμετρος Pavla G, η οποία προσθέτει πληροφορίες για την πάγκη. Οπότε, εάν την τοποθετήσουμε εδώ, μπορούμε κατά την εκτέλεση να ορίσουμε τα C. Έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι πλέον για κάθε αρχείο μας χρησιμοποιείται και η παράμετρος Pavla G, η οποία κάνει το ζητούμενο, δηλαδή να προσθέτει τις διαφορές για την πάτη. Στη συνέχεια βλέπω ότι ζητάει μια ετικέτα All Optimized 2, η οποία κάνει πάλι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή κάνει ορίζει την παράμετρο βελτιστοποίησης 2, αντίστοιχα δηλαδή γίνεται με Pavla Omicron 2 και All Optimized 3 με Pavla Omicron 3. Λοιπόν, έχετε κάποια απορία σχετικά με τα make files ή κάποια απορία με προηγούμενα εργαστήρια, ίσως από το MPS. Θα θέλατε ίσως να σας δείξω τη λύση του MPS που έγινε. Το προηγούμενο MPS, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να πάρετε μια ημερομηνία από το τερματικό, από ένα πρόγραμμα C, η οποία είναι η ημερομηνία γέννησης, και να κάνετε μια αφαίρεση στην χρονολογία για να βρείτε από το τρέχον έτος και την χρονολογία γέννησης, μια αφαίρεση για να βρείτε πόσο ετών είναι ο χρήστης. Οπότε, σε ένα πρόγραμμα σε το standard
πρώτο πράγμα πούμε, που κάνουμε include είναι η βιβλιοθήκη standard stdio.h. Λοιπόν, επίσης το πρόγραμμα σε C ή σε C++ χρειάζεται και μια συνάρτηση main, η οποία μπορεί να παίρνει παραμέτρους, δηλαδή θα δείτε ότι στην πορεία ίσως χρειαστεί να διαβάζετε παραμέτρους. Για να το κάνετε αυτό, ορίζετε πρώτη παράμετρο της main ως μια μεταβλητή η οποία μετράει τις παραμέτρους που έχει το πρόγραμμα, δηλαδή το λειτουργικό σύστημα δίνει απευθείας τη μύτη των παραμέτρων σε αυτή εδώ τη μεταβλητή. Και ως δεύτερη παράμετρο είναι ένας πίνακας, ο οποίος έχει μέσα τις παραμέτρους που έχει δεχτεί το πρόγραμμα. Αυτός ο πίνακας είναι και μπορείτε να το δείτε να ορίζετε είτε έτσι, είτε με διπλό pointer, δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στην πρώτη περίπτωση απλά ορίζουμε διευθύνσεις μήνης από ένα πίνακα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε το αγγίλες, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι διπλό pointer. Επίσης, εάν το πρόγραμμά σας δεν έχει κάποιες παραμέτρους ή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε παράμετρο, μπορείτε απλά να το παραβλέψετε και να κάνετε hit main. Δηλαδή δεν χρειάζεται να θυμάστε όλο αυτό. Επειδή η συνάρτηση main είναι τύπου int, θα πρέπει να επιστρέφει στο λειτουργικό σύστημα μία τιμή, η οποία είναι το 0 όταν δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα, όταν θέλουμε δηλαδή να δείξουμε ότι το πρόγραμμα εκτελέστηκε κανονικά και δεν υπήρξε κάποιο σφάλμα. Λοιπόν, έως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα λειτουργικό πρόγραμμα σε set, το οποίο μπορεί να τρέξει αυτόνομα, δηλαδή μπορεί να τρέξει μόνο. Για να το κάνουμε πιο λειτουργικό, θα πρέπει αρχικά να ζητήσουμε την ημερομηνία χρήστη. Οπότε μπορούμε με μία printf, ίσως, δώσουμε αυτό το μήνυμα και ο χαρακτήρας αυτό εδώ στο τέλος δηλώνει ότι είναι ο χαρακτήρας new line, δηλαδή ότι τερματίζει η γραμμή και αυτομάτως προσθέτεται η επόμενη. Εάν δεν το βάλετε, θα δείτε ότι η είσοδος θα γίνει δίπλα από το κείμενο, ενώ όπως το έχω θα γίνει από κάτω. Καλό είναι στις printf να βάζετε αυτό το χαρακτήρα για να ξεχωρίζετε από ποια printf τυπώθηκε το μήνυμα. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν μία έξοδο με την printf προς το χρήστη, η οποία τυπώνει αυτό το μήνυμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε μία είσοδο η οποία θα γίνει με την κάρτιση scanf. Η scanf μπορεί να διαβάσει την είσοδο που δίνει ο χρήστης. Επίσης έχει και ένα πλεονέκτημα ότι μπορεί να διαχωρίσει απευθείας τα δεδομένα που πληκτρολογεί ο χρήστης. Για παράδειγμα, εάν όπως είδαμε και σε προηγούμενο NPS θέλουμε η ημερομηνία να εισαχθεί σαν 1η ή του 1993, μπορούμε απλά να γράψουμε, να περιγράψουμε πώς θέλουμε να εισαχθεί. Για παράδειγμα, θέλουμε decimal, δεκαδικό. Τάς, decimal, μήνα, τάς, δεκαδικό, setting, ημερομηνία. Θα χρειαστεί όμως και κάπου να αποθηκεύσουμε αυτές τις τρεις μεταβλητές. Οπότε είτε πάνω από τις scanf είτε θέλουμε πάνω στο πρόγραμμα,
θα πρέπει να ορίσουμε μια μεταγραφή ακέραια την ημέρα. Μπορείτε να το γράψετε και με κόμμα, αντί να γράφετε για κάθε μια μεταγραφή ξεχωριστά την ονομασία, μπορείτε να το ορίσετε σαν ημέρα, μήνας και χρόνος. ΚΑΝΕΦ είναι μια συνάρτηση η οποία μπορεί και χωρεί ουσιαστικά τις μεταβλητές την είσοδο του χρήστη. Για να γίνει αυτό και να γίνει η καταχώρηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σημαδάκι, το END, το οποίο στην πρώτη, ανάλογα με τη διαμόρφωση της ερμηνείας, ως πρώτη μεταβλητή θα έχει τη μέρα, ως δεύτερη μεταβλητή θα έχει το μήνα και ως τρίτη μεταβλητή θα έχει χρόνο. Μέχρι εδώ λοιπόν, μέχρι αυτό το σημείο, θα το δείξω αυτό, έχουμε είσοδο, η οποία αποθηκεύεται σε αυτές τις τρεις μεταβλητές. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο μεταβλητή υγεία. Λοιπόν, τώρα για την ημερομηνία, την τωρινή ημερομηνία του συστήματος, διατηρήσω σε μια κλίση της time, για να την πάρετε. Ωστόσο, πιστεύω ότι για να την ορίσετε ως μια μεταβλητή, δεν είναι λάθος. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε current year του 2019. Ωστόσο, υπάρχει και τρόπος να παίρνετε την ημερομηνία του συστήματος, ακόμα και αν αλλάξει. Αυτή όμως, για αυτό το NPS, δεν κάνουμε έτσι. Οπότε, με τη ScanF έχουμε μεταβλητή υγεία στην ηλικία και χρειάζεται να βρούμε την ηλικία, την αποθηκεύσω σε μία πάλι ακέραια μεταβλητή, η οποία ισούται με την τρέχουσα ηλικία, την χρονολογία που δικαιολόγησε ο χρήστης. Το κάνω μία αποθήκευση και αν υπάρχει κάποιος φάλμος εδώ. Θα βλέπουμε ότι έγινε μεταγλώτηση. Θα έξω. Θέλει να εισάγουμε την ημερομηνία. Θα βάλω πρώτη και τελειώνει το πρόγραμμα. Ωστόσο, λείπει ένα κομμάτι ακόμα, το κομμάτι το οποίο δικαιολογούμε την ημερομηνία για να τη δει ο χρήστης. Οπότε θα κάνουμε άλλη μια print F. Αφού θέλουμε να τυπώσουμε και ένα μεταβλητή, βάζουμε ξανά decimal. Νομίζω μπορείτε να βάλετε και το I, που σημαίνει ακέραιος. Και το χαρακτήρα με αυτή τη γραμμή. Καταγλώτηση. Και όντως βλέπουμε ότι αφαιρώντας από το 2019 το 1993, βγάζει την ηλικία 26. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Αν έχετε απορίες από αυτό το εργαστήριο ή προηγούμενα, στείλτε τους σε email ή για να το δούμε στο επόμενο εργαστήριο. Καλό βράδυ.